Ε, θα του ξαναστήλετε ω κατάρα στην κόκκινη μιλιά. Εάν ακούσετε το ρεπορτάζ, κατέληξα στην Σοχρέχ Πουλάμπ, αναλύτρια ειδήσεων, η οποία γράφηκε μάλιστα απολύτω πρόσφατα Ιανουάριο του 2021 για το όνειρο Ευρασιάτη Ερντογάν και λέει Η έννοια του Κιζί Λέλμα. Τουρκικά για το κόκκινο Apple. Στην τουρκική μυθολογία αντιπροσωπεύει τον τελικό στόχο της κυριαρχίας. Είναι το σύμβολο του παντουρκικού κινήματος με κύριο στόχο την ενοποίηση όλων των τουρκικών λαών για να αποκτήσουν παγκόσμια υπεροχή. Σχέδιο Κιζή Λέλμα από Facebook. Η γεωγραφία τώρα τη κόκκινη μιλιά είναι μια μεγάλη γη από την Νότια Ευρώπη ω την Κεντρική Ασία, όπου η Τουρκία υπό την ηγεσία Ερντογάν εφαρμόζει ενεργή εξωτερική πολιτική, δηλαδή δίνει νέα εκδοχή γεωπολιτικού ανταγωνισμού με Κίνα, Ρωσία, Κεντρική Ασία με τη μορφή πολιτική ισορροπία. Δήλωσε ακόμη ότι το σχέδιο Ερντογάν να αλλάξει την υπάρχουσα γεωπολιτική τη Ευρασία και να γίνει παγκόσμια δύναμη. Το Ιρανικό καθεστώ ανησυχεί για τι επεκτατικέ ενέργειε τη Σουνιτική Ισλαμιστική κυβέρνηση Ερντογάν, οι οποίε έρχονται σε βάρο του Σιητικού Ισλαμιστικού Ιράν. Η Ιρανή διπλωμάτη επίση τονίζει. Ο Ρετζέπ Ταγί Βερντογάν, πρόεδρο Τουρκία 26 Αυγούστου 20, με αφορμή επέτειο τη νίκη τη δυναστεία των Σεντζούκ επί του στρατού τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στη Μάχη Ματζικέτ, δήλωσε ότι η Τουρκία θα πάρει αυτό που είναι δίκαιο στη Μεσόγειο στο Αιγαίο, στον Εύξηνο Πόντο. Σε αυτή την ομιλία ο Ερντογάν απαντώντας στην κοινή στρατιωτική άσκηση της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Κύπρου κοντά στην Κρήτη, στα νότια της Κύπρου, προειδοποίησε ότι δεν θα κάνουμε ποτέ παραχωρή σε αυτό που μας ανήκει. Εμείς παροτρύνουμε τους ομολόγους μας να ενωθούν να αποφύγουν λάθη που θα οδηγούσαν στην καταστροφή. Μια περαιτέρω απόδειξη εθνικιστικού ενθουσιασμού είναι ότι αναφέρθηκε στα κόκκινα μήλα στα tweets του το οποίο είναι το σύμβολο θρηλυκή θεμελίου τη τουρκική κυριαρχία στην Κεντρική Ασία και αντιπροσωπεύει το πιο σημαντικό σύμβολο τουρκικού εθνικισμού και επεκτατισμού. Όπω δήλωσε ο Φαχρετίν Αλτούν, επικεφαλή μέσω μαζική ενημέρωση επικοινωνιών, γραφείο Προέδρου Τουρκία, η κόκκινη άπλη για εμά αντιπροσωπεύει μια μεγάλη ισχυρή Τουρκία, είναι σύμβολο τη ισχυρή προόδου του έθνου μα στην ιστορική πορεία από τη μάχη Ματζικέρτ το 1971, δηλαδή, ω τι 15 Ιουλίου και αναφέρεται στο αποτυχημένο πραξικόπημα 16. Στην Τουρκία αυτή η νίκη αναφέρεται ω η έναρξη τη σταδιακής Τουρκιοποίηση τη Ανατολία. Η νίκη Ματζικέτη, δηλαδή. Η Τουρκία φαίνεται να έχει διατηρήσει την ανεξάρτητη θέση της στην περιοχή της Μεσογείου με την άμεση συμμετοχή της στην πολιτική διαδικασία Λιβύης, τη διαφύλαξη τη κυριαρχία της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Με τον καθορισμό μιας νέας ατζέντα χειρίζεται γεωπολιτική στην Ευρασία για να επιτύχει τις πολιτικές της ολόκληρη την περιοχή, βασισμένη στην έννοια του κόκκινου μήλου. Από Ανδαλουσία προσέξτε το εδώ, από Ανδαλουσία στη Νότια Ισπανία ως τη Μπουχάρα, στο Ουσμπεκιστάν. Σύγχρονη εξωτερική πολιτική που βασίζεται στο πανισλαμισμό μαζί με τη χρήση επαναπροσδιορισμού πολιτισμού που έχει απομείνει από την Οθωμανική Αυτοκρατήρια ω νεοοθωμανισμό σε συνδυασμό με δόγματα εθνική ασφαλεία όπω η γαλάζια πατρίδα στο τουρκικό Μαβιβατάν θα ανοίξει τον δρόμο για την ενίσχυση θεμελίων τη οικονομική στρατιωτική πολιτική δύναμη παρεμβαίνοντα στη σύγκρουση Ναγκόρνο Καραμπάχ προκειμένου να επιτευχθεί η ασφάλεια Νότιου Καυκάσου και να ανοίξει τις πύλες προς Ανατολία, Κεντρική Ασία, έδειξε το όνειρο Τουρκίας για τον παντουρκισμό, τουρανισμό, είναι εφικτό. Μην ξεχνάμε προημερών σε άλλο ρεπορτάζ Τούρκη στρατηγία αναφέρουν και την Αλεξανδρούπολη μας ως Καραμπά. Αυτές οι επιδείξεις σκληρή και επιθετική δύναμη των Τογάν στη Μέση Ανατολή έχουν ηρεμήσει καθώς μπαίνουν στην Κεντρική Ασία συμπεριφέροντος ήπια δύναμη μέσω εμπορίου και επενδύσεων αρχικά. Ο Φαχρέτη να γράφει. Για εμά η κόκκινη μιλιά είναι με μεγάλη ισχυρή Τουρκία. Είναι ευλογημένη πορεία έθνου μα, η οποία έχει γράψει θρύλου από το Ματζικέρτ, δηλαδή την απόπειρα πραξικοπήματος. Επίσης, τονίζει, το κόκκινο μήλο είναι το μεγάλο δέντρο της σκιάς, το οποίο αναπαύονται πολύ καταπιεσμένοι λαοί. Αυτό περιμένουν ευσεβώς όλοι οι άνθρωποι, από το Γιβλαρτάρ, ως τον Χασάζ, από τα Βαλκάνια ως την Ασία. Γράφτηκε και αυτό τον περασμένο Αύγουστο, μην ξεχνάμε, και από τον φασιστή της αντιπολίτευσης που τόνιζε προημερών πως όλοι οι λαοί υπό που ευρίσκοντο υπό, υπό την υ... κατοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν ξεχνούν ότι περνούσαν καλά. Τα τεράστια αποθέματα Καυκάσου και Κασπίας κατέστησαν το τουρκικό στρατηγικό όραμα για την κατασκευή του αγωγού Μπακού, τη φλίδα Σεϊχάν και με αυτόν τον τρόπο δικαιολόγησε η Άγκυρα την τέτρακοτραήμερη παρέμβαση σύγκρουση Ναγκόρνο Καραμπάχ τον Οκτώβριο του 20. Συν τις προσπαθεί να αφομοιώσει τι δημοκρατίε που χωρίστηκαν από τη Σοβιετική Ένωση, που περιλαμβάνονται στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση. Ακόμη, η συνέχιση του προγράμματο αμυντική συνεργασία Τουρκία με το Καζακστάν-Ουσμπεκιστάν θα είναι μια άμεση πρόκληση για Ρωσία. Υπάρχει και βίντεο που τιμά τη Μεσονική Νίκη με εμφανιζόμενο τον Ερντογάν να προτρέπει το σύγχρονο τουρκικό στρατό προς την κόκκινη μιλιά επίσης σε Twitter του Προέδρου. 25 Αυγούστου του 20 επίσης. Άλλος αντίπαλος είναι η Κίνα. Αλλά χρειάζεται ιδιαίτερο ρεπορτάζ. Το 2017 ο σιδηρόδρομος μεταξύ Μπακού Τυφλίδας που συνδέει το Καζακστάν Τουρκμενιστάν με περιοχέ πέρα από τον Κάφκασο, τέθηκε σε λειτουργία και παίζει ακόμη σημαντικό ρόλο στο έργο του Μεσαίου Διαδρόμου Τουρκία.